Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο αυτού του γύρου που ήταν ο Δημητράκης. Ο Βασίλης ήταν ο πιο δυνατός κρίκος. Και πάω στον Αλέξανδρο που θέλω να μου εξηγήσει πώς το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία ήταν η έμπνευση για το άγαλμα της ελευθερίας. Διαγόρας ήταν το σωστό, πήγε το μυαλό μου εκεί, αλλά επειδή και το... Ποιο ήταν το σωστό? Ο Διαγόρας της Ρόδου. Ο Κολοσσός της Ρόδου, Κολοσσός, ναι. Ρόδου, ναι. Ναι, πώς είναι το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία? Κόλλησα. Ενώ πώς είναι ο Κολοσσός? Ο Κολοσσός ήταν στη θάλασσα. Αφήστε την κάρτα σας κάτω. Κάντε μας λίγο την πόζα του Κολοσσού. Ο Κολοσσός ήταν, φαντάζομαι έτσι, κάπως έτσι. Ήταν μπροστά. Ελάτε από εδώ. Ναι, ναι. Πιο μπροστά. Αλήθεια. Ωραία, ναι. Κάντε μας τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός ήταν κάπως έτσι. Τον είδατε και ήταν έτσι? Όχι, αλλά έχω δει κάποια σχεδιάγραμματα και νομίζω ότι έχω δίκιο. Και πώς. Νομίζετε. Νομίζω, Και πώς είναι το άγαλμα της ελευθερίας? Άρα ο Κολοσσός πώς είναι? Έτσι, Σωστά. Από το άλλο χέρι. Από το άλλο χέρι. Ναι. Στο άλλο χέρι. Λοιπόν, πηγαίνετε πίσω. Οκ. Okay. Άρα νομίζατε ότι είχατε δίκιο. Ο Αλέξανδρος ήρθε να δει αν κουνιούνται οι βαρκούλες πάνω την κάρτα σας, Αλέξανδρε. Τελικά κουνιούνται οι βαρκούλες, το λέει και η Άννα Βύση στο Ξανά Μανά. Κουνιούνται ή δεν κουνιούνται? Κουνιούνται. Αλέξανδρε, πόσα κερδίσατε? 1200. Τι τα κάνατε? Ό,τι είχα πει, πάμε τη γυναίκα μου. Πού πήγατε, ωραία? Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Εντός ή εκτός? Εντός. Δημητράκη, τι έγινε, την Downing Street? Λέω, αποκλείεται να μην τη βρει ο Δημητράκης αυτήν. Τι πάθατε? Από τα ψηλά στα χαμηλά. Ναι. Δεν θυμάμαι. Πόσα κερδίσατε την προηγούμενη φορά, Δημητράκη? 880. 880 ευρώ και να υπενθυμίσω ότι ο Δημητράκης είχε κερδίσει και στον Κυπριακό Κρίκο και κέρδισε και εδώ, έκανε το double. Αλλά δεν κάνατε το τριπλό. Πώς θα αναγκαστούμε? Συγγνώμη, δηλαδή τώρα ξαναήρθατε από την Κύπρο? Ναι. Με αεροπλάνο ή πλοίο? Με αεροπλάνο. Μόνο για τον Κρίκο? Μόνο για τον Κρίκο. Τρέλανε μας, Δημητράκη. Και τι τα κάνατε εσείς τα λεφτά? Εγώ τα λεφτά δώσα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Mm-hmm. Τα είχα δώσει στο Σύνδεμο και στην Κύζη Ένωση εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ένα μερίδιο και ένα μερίδιο στον Κυπριακό αντίστοιχο. Σύνδεμο και Κυστικής Ένωσης. Μάλιστα. Και σε ορισμένους άλλους φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τι σας είπαν οι κουμπάροι όταν σας είδαν να παίζετε στον Ελληνικό Κρίκο? Οι κουμπάροι ενθουσιάστηκαν, ναι, με το πρωτάθλημα που πήρα την περασμένη φορά. Ναι. Εδώ στο Champions League. Σας είπαν τα ριάλια, ριάλια, τσοπούντα. Ναι. Γραβατούλα σήμερα. Γραβατούλα σήμερα, την αγόρασα. Να τη δούμε. Να την δείξουμε. Ναι. Είναι το. Το φυτό. Φυτό. Όχι το φυτό, το. Ναι. Που ονομάζεται πικραλίδα. Το φυτό πικραλίδα. Πικραλίδα. Ναι, είναι το λένε και παππούς. Το λένε και παππούς. Ναι, πες μου. Το λένε και παππούς. Είναι αυτό που κάνει ευχές. Φυσάς, φεύγουν αυτά από πάνω, ναι, και κάνεις ευχή. Επειδή ο Σύνδεμος Κυστικής Γνώσης το έχει σαν σύμβολο, το βάλα σήμερα για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η αρρώστια ανάμεσά μας.